Ανταχού παρών. Αλλά τε αυτόνι και εσύ σε ειρήνη κυβέρνησον τη ζωή ημών. Δόξα Πατρί και Υιό και Υιό Πνεύματι, και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων αμήν. Παναγία Θεοτό και Παρθένε, των χειρών ημών τα έργα κατεύθυνον και συγχώρησιν των δεσμάτων ημών, αίτησε το ψάλιν ημάς των αγγέλων των ύπνων. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέησον ημάς. Δόξα Πατρί και Υιώ και Αγίω Πνεύματι, και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων αμήν. Άγιος αθάνατος ελέησον ημάς. Δύναμις Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέησον ημάς. Έλεος και αλήθεια συνήθισαν, δικαιοσύνη και ειρήνη κατεφύλησαν. Ευδόκησας Κύριε τη γη σου, που στήν των επιστολής Παύλου το ανάγνωσμα πρόσχομαι, σοφία πρόσχομαι, τέκνον τίτε, πιστός ο λόγος και περί τούτων βούλωμαι σε διαφυβεούστε, ή να φροντίζω σοι καλών έργων προείσταστε, υπεπιστευκότες του Θεού, να φταίστη τα καλά και ωφέλιμα της ανθρώπης, μοράς δε και ζητήσεις και γενεολογίας και αίρης και μάχας, νομικάς περίστατο, εις ηγάρεν ωφελής και μάταιμ, έτοικων άνθρωπων με τα μία και δευτέραν ουθεσίαν παρετούν, ιδώσον και εξέστραφε ο ποιούτος και αμαρτάνιον αυτοκατάκριτος, μαρθανέτος αν δε ημέτρη καλών έργων προείστασε, εις τας αναγκαίας χρίας, ή να μειώσει να άκαρπη. Σοφία ορθή ακούσαμε το Αγίου Ευαγγελίου, ειρήνη πάση, έχω κατά Ματθαίον, Αγίου Ευαγγελίου το ανάγνωσμα πρόσχομεν, είπεν ο Κύριος της εαυτού μαθητές, ημίσεστε το άλλας της γης, και αν δε το άλλας μορανθεί εν την ιαλιστήσετε, ισου δεν ισχύει έτι μην πληθείτε έξω και καταπατήσετε υπό των ανθρώπων. Ημίσεστε το φως του κόσμου, που δύνατε πόλη σκρίβειν επάνω όρους κυμμένη, που δε και ουσι λίχνων και τη θέαση αυτών υπό των μόδιων, αλλά επί την λιχνία και λάμπη πάση της εν τη οικία. Ούτω λαμψάτω το φως ημών έμπροστε εκ των ανθρώπων, όπως είδωσιν ημών τα καλά έργα, και δοξάσουσι τον Πατέρα ημών των εν της ουρανής. Μη νομίσετε ότι ήλθον καταλύσε τον όμον ή τους προφήτες, που κήλθον καταλύσε, αλλά πληρώσε. Εν ειρήνη ποικιλίου δε ηθόμεν, υπέρ της άνωθεν ειρήνης και τουλίας των ψυχών ημών ποικιλίου δε ηθόμεν, υπέρ της ειρήνης του σήμαντος κόσμου, ευσταθείας των Αγίων του Θεού Εκκλησιών και της των πάντων ενώσεως του Κυρίου Δεϊθόμεν, υπέρ του Πατρός και Αρχιεπισκόπου ημών Τιμωθέου, του Τιμίου Πρεσβυτερίου της εν Χριστώ Διακονίας παντός του Πλήρου και του Λαού του Κυρίου Δεϊθόμεν, υπέρ του Αγιαστήνε το είδωρ του τη δυνάμει και ενεργία και επιφυτίσει του Αγίου Πνεύματος του Κυρίου Δεϊθόμεν, υπέρ του καταπευθύνε ημίν πλούσια αντιθία χάρη της έργης ημών του Κυρίου Δεϊθόμεν, υπέρ του γενέστε ημίν των Θεών ημών συνεργών και αντιλήπτωραν, ενίσχατο το θείον αυτού φωτισμών πράτων εν αγαθείς του Κυρίου Δεϊθόμεν, υπέρ του ρηστήνε ημάς από πάσης κλήψεως, οργής κινδύνου και ανάγκης του Κυρίου Δεϊθόμεν, αντιλαβούς όσων ελέησον και διαφύλαξον ημάς ο Θεός της η χάριτη, της Παναγίας Αχράνου υπερευλογημένης εν δόξου, δεσποίνης ημών Θεοτόκου και η Παρθένου Μαρίας, με τα πάντων των Αγίων μνημονεύσαντε σε αυτούς και αλλήλους, και πάσα τη ζωή ημών, Χριστό το Θεό παραθόμεθαν, ότι πρέπει σοι πάσα δόξα τιμή και προσκύνησης, το Πατρί και το Υιό και το Αγίο Πνεύμα την νυν και αεί, και εις τους αιώνας των αιώνων. Ειρήνη πάση, να σκεφαλάσιμον το Κυρίο κλείνομεν, κλείνον Κύριε το ούσου και επάκουσον ημών,
ο εν Ιορδάνη βαπτιστήνε κατά δεξάμενος και αγιά σας τα ύδατα και ευλόγησον πάντα σημάς τους δια της κλήσεως του εαυτών αυγένους, σημαίνοντας τη λειτουργία πρόσχημα, καταξίωσον ημάς σε Χριστίνε του αγιασμού σου, δια της του ύδατος τούτου μεταλείψεως τε κερανισμού και γενέστο ημί Κύριε εις υγείαν ψυχής τε και σώματος. Σιγάρει ο αγιασμός των ψυχών και των σωμάτων ημών, και εσύ την δόξαν και ευχαριστίαν και προσκύνησιν αναπέμπομεν συ το Ανάρχο σου Πατρί και το Παναγίο και Αγαθό και Ζωπιό σου Πνεύματι, νυν και αη και εις τους αιώνας των αιώνων. Σώσον Κύριε των λαών σου και ευλόγησον την κληρονομία σου. Η Χριστή σε μέση κατεναντίον δωρούμενος και το σών φυλάτων δια του Σταυρού σου πολίτευμα. Σώσον Κύριε των λαών σου και ευλόγησον την κληρονομία σου. Νίκα στη σεψεβέση κατεναντίον δωρούμενος και το σών φυλάτων δια του Σταυρού σου πολίτευμα. Σώσον Κύριε των λαών σου και ευλόγησον την κληρονομία σου. Νίκα στη σεψεβέση κατεναντίον δωρούμενος και το σών φυλάτων δια του Σταυρού σου πολίτευμα. Τον σών δωρεών αξίους ημάς πίσον Θεωτό και παθένε παρορώσα τα πνημελήματα ημών και παρέχουσα η άματα τους εμπίστη λαμβάνουσι την ευλογία σου άχραντε. Δόξα σοι Χριστέ ο Θεός ελπισιμών, Κύριε δόξα σοι, ο εν είδη πυρήνων γλωσσών καταπέμψα στο Πανάγιον Πνεύμα, επί τους Αγίους αυτού μαθητάς και Αποστόλους, Χριστός ο αληθινός Θεός ημών, τες πρεσβείες Πανακράντου και Παναμάμου Αγίας αυτού Μητρός, των Αγίων Ενδόξων Πανεπιμών Αποστόλων, των Αγίων Ενδόξων Καλλινικών Μαρτύρων, των Αγίων Ενδόξων Ιεραρχών, της Αγίας Ενδόξεως ο Παρθενομάρτυρος Παρασκευής Αθληφόρου, Πολιούχου και Προστάτου ημών, του Αγίου Ενδόξου Ιερομάρτυρος Σεραφείμ, Αρχιεπισκόπου Φαναρίου και Νεοχωρίου του Θαυμάτουργου, πάντων ον Ιερά Μητροπόλη διαλαμψάντων Αγίων, των Αγίων και Δικαίων Θεοπατώρων Ιωακήμ και Άνης και πάντων σου των Αγίων, ελεήσε και σώσε ημάς, ως αγαθός φιλάνθρωπος και ελεήμων Θεός, διευχών των Αγίων Πατέρων ημών, Κύριε Ιησού Χριστέ ο Θεός, ελέησον και σώσον ημάς. Περάσουμε μέσα, θα γυράσουμε καθόλου. Θα γίνουν κάποιες ομιλίες πρώτα. Ωραία. Σας καλησπέρισω όλους, να σας ευχαριστήσω για την παρουσία σας σήμερα σε αυτή την πολύ σπουδαία και ξεχωριστή μέρα για τον τόπο μας. Και εγώ ως Βασσαλινός έτσι έχω έτσι μια χαρά, έτσι μια αν θέλετε και λίγο έπαρση για αυτό το οποίο καμαρώνουμε όλοι εδώ. Είναι ο πύργος Καραμίχου, ένα από τα τελευταία πυργόσπιτα της ύστερης οθωμανικής εποχής που καταφέραμε όλοι μαζί όλα αυτά τα χρόνια η πολιτεία, η αυτοδιοίκηση εδώ να το διασώσει και να φτάσει σήμερα να γίνει ένα κομμάτι της σύγχρονης ιστορίας, αναδεικνύοντας την νεότερη ιστορία των Φαρσάλων. Είναι μία από τις πολλές δράσεις και πρωτοβουλίες που βρίσκονται σε εξέλιξη στην περιοχή μας, με στόχο αυτή η πλούσια πολιτιστική και ιστορική κληρονομία των Φαρσάλων να βγει προς τα έξω και να καταστούν τα Φάρσαλα ένας ακόμη σημαντικός ιστορικός προορισμός, όπως και αξίζει από την ιστορία που έχει η περιοχή. Θέλω να καλέσω το βήμα για έναν χαιρετισμό τον Δήμαρχο Φαρσάλων, τον κ. Μάκη Σκιώδη.
Αξιότιμοι προσκεκλημένοι, φίλες και φίλοι. Σήμερα είναι μια σπουδαία ημέρα για τον τόπο μας. Είναι μια ημέρα που ένα μέρος της πλούσιας ιστορίας μας παίρνει ξανά θέση στο παρόν και μας οδηγεί στο μέλλον. Και αυτή η χαρά είναι διτή, γιατί σήμερα όλοι εδώ μπορούμε να θαυμάζουμε ένα από τα τελευταία διασωθέντα πυργόσπιτα του πύργου Καραμίχου, που κατάφερε να ξεφύγει από τη φθορά του χρόνου και με τις δέουσες εργασίες αναστήλωσης να θεωρεί περήφανος ξανά το φασαρινό κάπου. Γιατί τι είμαστε χωρίς την ιστορία μας? Τι είμαστε χωρίς όλα εκείνα που μας άφησαν ως παρακαταθήκη οι πρόγονοι μας? Χωρίς τον πολιτισμό μας, χωρίς τις μεγάλες μας στιγμές. Είναι μια μεγάλη αλήθεια πως αυτά τα άγια χώματα που πατάμε, που μεγαλώσαμε στον διάβα των Ρώνων, έζησαν σπουδαίοι άνθρωποι που έγραψαν ιστορία. Ακόμη πιο μεγάλη αλήθεια όμως, ίσως και λίγο πικρή, είναι πως εμείς ως πολιτεία δεν έχουμε πράξει ακόμη όλα εκείνα που οφείλουμε απέναντι στο παρελθόν μας, ώστε να το κρατήσουμε άσβεστο και να το μεταλαμβαδεύσουμε στις επόμενες γενιές. Θέλω να πιστεύω όμως πως αυτή τη δημοτική θητεία, που σε λίγους μήνες ολοκληρώνεται, κάναμε μεγάλα και σημαντικά βήματα προς τη σωστή κατεύθυνση. Προς την κατεύθυνση της ανάδειξης της ιστορικής και της πολιτιστικής μας κατεύθυνσης. Φανή απόδειξη ο πύργος Καραμίχου, αλλά και το πρώτο στο είδος του στην ευρύτερη Θεσσαλική περιοχή μοντέρνο κέντρο ψηφιακής φωτογραφίας της νεότερης τοπικής ιστορίας, που σήμερα εγκαινιάζουμε εδώ. Είναι ένα μοναδικό πάντρεμα της παράδοσης και της ιστορίας με τις νέες τεχνολογίες. Μια καθηλωτική εμπειρία για τον επισκέπτη που μπορεί μέσα από τις εικόνες και την ψηφιακή τεχνολογία να ταξιδέψει στο παρελθόν και να αποκτήσει πολύτιμες γνώσεις για τον τόπο μας και την ιστορία του. Και την ίδια ώρα είμαστε στην τελική ευθεία για την ολοκλήρωση και του μουσείου μας, το εντυπωσιακό πέτρινο κτίριο του πάλι ποτέ πρώτου δημοτικού σχολείου της Οδού Καναδά. Ένα αυτονόητο ζητούμενο για μια περιοχή που μετρά χιλιάδες χρόνια ανθρώπινης παρουσίας, που μεγάλωσε ομοιρικούς βασιλιάδες, ημίθιους, που μπήκε στα βιβλία της παγκόσμιας ιστορίας για τις μάχες που έκριναν το ρου της Ακροπόλης. Σύντομα λοιπόν μέσα στο καλοκαίρι θα έχετε την ευκαιρία να πάρετε και μια πρώτη γεύση από αυτή τη μουσιακή μας συλλογή μέσα από μια ειδική παρουσίαση που θα λάβει χώρα. Και παράλληλα συνεχίζουμε με τη συντήρηση και ανάδειξη και άλλων ιστορικών και θρησκευτικών μνημείων, με τη συνέχιση της αρχαιολογικής έρευνας σε περιοχές της επαρχίας μας, με προμετωπίδα την αρχαία Σκουτούσα και την αρχαία Ερέθρια, με την ανάδειξη του τείχους της αρχαίας Πανσάρα. Συντονισμένα πορευόμαστε ολοταχώς προς την εκπλήρωση του στόχου της συνολικής ανάδειξης της πλούσιας ιστορίας της πολιτιστικής μας κληρονομιάς. Είναι χρέος μας, όπως προείπα, απέναντι στην ιστορία μας. Είναι πρώτη στο καθήκον κάθε πολίτη που αναλαμβάνει τα ηνία αυτού του τόπου. Βέβαια, όλα τα παραπάνω δεν πρέπει να ξεχνάμε ότι βάζουν με σταθερά και αποφασιστικά βήματα τα φάρσα στο χάρτη των περιοχών όπου ανθεί ο ιστορικός και αρχαιολογικός τουρισμός. Διότι αυτό συνεπάγεται για την ανάπτυξη του τόπου μας. Ήταν από τους πρώτους στόχους μας. Θέλω να ευχαριστήσω από καρδιάς όλους όσους συνέβαλαν ώστε να φτάσουμε σήμερα εδώ. Είμαστε αποφασισμένοι να ολοκληρώσουμε μέχρι τέλος το έργο ανάδειξης της ιστορίας μας και ακράδαντη απόδειξη αυτής της αποφασιστικότητας είναι η σημερινή ημέρα. Σας ευχαριστώ πολύ. Θα καλέσω στο βήμα τώρα την κυρία Άννα Φλωρά. Είναι πολιτισμολόγος και ειδική συνεργάτηδα σε θέματα πολιτισμού του Δημάρχου Φασάλων, η οποία θα μιλήσει για την ιστορία του πύργου. Αξιότιμοι προσκεκλημένοι, κύριοι βουλευτά, κύριοι δήμαρχοι, αντιδήμαρχοι, δημοτικοί σύμβουλοι, χαίρομαι πάρα πολύ που είστε σήμερα εδώ, σε αυτή την πολύ σημαντική ημέρα για το Δήμο Φαρσάλων. Εγώ θα πω δύο λόγια για την ταυτότητα και το ιστορικό του πύργου Καραμίχου. Ο πύργος Καραμίχου είναι το μοναδικό σαζόμενο πυργόσπιτο της Οθωμανικής περίοδου στην ευρύτερη περιοχή.
Πρόκειται για ένα από τα πιο αξιόλογα δείγματα της κοσμικής αρχιτεκτονικής της Οθωμανικής περίοδου και δισκόζει στο επιβλητικό πρανέα της περιοχής του Αγίου Γεωργίου Φαρσάλου. Η σημερινή εικόνα του πυρού δεν αντικατοπτρίζει την εικόνα της περίοδου που χτίστηκε, που προφανώς ήταν ένα μέρος από μια σειρά πολλών οικοδομημάτων. Παρόμοια πυργόσπιτα συναντάμε στη Μάνη, στο Πύλιο και στη Μακεδονία. Στοιχεία για τον αρχικό ιδιοκτήτη του πύργου δεν έχουμε. Όμως με βεβαιότητα θεωρούμε ότι ήταν Οθωμανός. Για δύο λόγους. Πρώτον, το κτίριο βρίσκεται στην καρδιά της Οθωμανικής συνοικίας Εμμυροχώρη. Οι Έλληνες της πόλης των Φαρσάλων κατοικούσαν κυρίως στην περιοχή του Βαρουσίου και στην περιοχή της Παναγίας, Παλαιόλουτρος. Και δεύτερον, η μαρτυρία των απογόνων των παλαιών ιδιοκτητών του πύργου Δασκαλόπουλου, που ήταν χτισμένος ανατολικά του πύργου και κατέρευσε με τον καταστρεπτικό σεισμό του 1954, οι οποίοι βεβαιώνουν με στοιχεία, όπως συμβόλαια μεταβίβασης, πως οι ιδιοκτήτες ήταν Οθωμανοί. Μάλιστα, θεωρούμε ότι η περιοχή, η συνοικία, ήταν μια συνοικία πλούσιων Οθωμανών, οι οποίοι κατοικούσαν σε οχυρωμένα πυργόσπιτα ως μέτρο ατομικής προστασίας και δύναμης. Οι πρώτοι γνωστοί Έλληνες ιδιοκτήτες του πύργου ήταν η οικογένεια Πανταζή, γηγενής οικογένεια Φαρσαλινών που ασχολούνταν με το εμπόριο ζώων. Το 1931 ο πύργος αγοράστηκε από τον κύριο Σωτήρη Καραμίχο, ο οποίος ήταν αυτοκινητιστής και είχε στην κατοχή του 8 λεωφορεία και μάλιστα ήταν ο πρώτος που έφερε ταξί στη Θεσσαλία. Η οικογένεια Καραμίχου ήταν τουλάχιστον τριών γενιών Φαρσαλινή πριν ο Σωτήρης Καραμίχος αγοράσει τον πύργο. Η καταγωγή της οικογένειας ήταν βλάχικη και τοπίζεται στο Στεφάνια στο ποτάμι. Δυστυχώς, ο Σωτήρης Καραμίχος πέθανε από τύφο στην περίοδο της κατοχής το 1942 σε ηλικία μόλις 36 ετών. Φημολογείται μάλιστα ότι η επιδημία του τύφου ξέσπασε στα Φάρσαλα εξαιτίας ενός πτώματος βρέφους που δείχθηκε στην δεξαμενή ίδρυυσης. Το βρέφος ήταν καρπός παράνομης σχέσης μιας προσαλληνής κοπέλας με έναν Ιταλό. Το 1943 η χείρα του Σωτήρη Καραμίχου με τα παιδιά της εγκαταλείπει οριστικά τον πύργο, όπου παρέμεινε κλειστός έως το 1945. Οπότε τον ενίκησε η οικογένεια Σίμου. Αυτή παρέμεινε στον πύργο το 1954, μέχρι όταν είχε γίνει ο μεγάλος σεισμός στην πόλη. Έκτοτε ο πύργος παρέμεινε κλειστός και τα τελευταία χρόνια παντελώς εγκαταλειμμένος. Τελικά ο πύργος πέρασε στο Δήμο Φαρσάλων, όπου μετά από αρκετά χρόνια και πολλές προσπάθειες ο πύργος αναστηλώθηκε και φτάσαμε σήμερα τελικά να εγκαινιάσουμε στον πύργο ένα μοντέρνο κέντρο ψηφιακής φωτογραφίας της νεότερης ιστορίας της πόλης. Οι παλιές αναλογικές φωτογραφίες αποτελούν πλέον ιστορικά τεκμήρια και μας δίνουν πολλές πληροφορίες για ήθη, έθιμα και παραδόσεις του προηγούμενου αιώνα που έχουν πια ξεχαστεί. Στόχος του κέντρου είναι να δημιουργήσουμε σε συνεργασία με όλους τους πολίτες της πόλης, τους πολιτιστικούς μας συλλόγους και την εκπαιδευτική κοινότητα μια παρακαταθήκη αναλογικών και όχι μόνο φωτογραφιών, οι οποίες θα ψηφοποιούνται και θα προβάλλονται. Έτσι, η ιστορία της πόλης, ήθη και έθιμα, θα μεταλαμβαδεύονται στις επόμενες γενιές. Ο πύργος Καραμίχου να αποτελέσει για την πόλη μας ένα χώρο πολιτισμού, εκπαίδευσης και ιστορικής συνέχειας. Πριν κλείσω, θα ήθελα να ευχαριστήσω από καρδιάς την κυρία Τασούλα Ιωάννου, η οποία εγκάλεσε την προσπάθειά μας από την αρχή και πρόσφερε στον πύργο τα ανεκτήμητης αξίας που οθωμανικά συμβόλαια μεταδικάσουν από Οθωμανούς Έλληνες του πύργου Δασκαλόπουλου και γύρω χωραφιών με ημερομηνίες έγκριψης από το 1873 έως το 1900. Τη μετάφραση των συμβολέων επιμελήθηκε ο μουσουλμανολόγος και καθηγητής Πανεπιστημίου Θεσσαλίας, κ. Παναχή, τον οποίο ευχαριστούμε θερμά. Οι μεταφράσεις θα μπουν στον πύργο σε δεύτερο χρόνο. Θέλω να πω ένα μεγάλο ευχαριστώ στην κυρία Βασιλική Βελεγράκη και τη μικρότερη κόρη του Σωτήρη Καραμίχου, με την κόρη της Αλίκη, που μου έδωσαν σημαντικές πληροφορίες και φωτογραφίες της οικογένειας του τελευταίου ιδιοκτήτη του πύργου και κοσμούν το ισόγειο του πύργου. Μεγάλη προσφορά στο φωτογραφικό υλικό είναι του κυρίου Αρμανίδη Γιάννη και το site που διαχειρίζεται στο Facebook με το όνομα «Παλιές φωτογραφίες από τα Φάρσαλα και τα γύρω χωριά». Το Σύλλογο Τόπιων που επιμελήθηκαν τις στολές στον πρώτο όροφο. Επίσης, θέλω να ευχαριστήσω θερμά τον κύριο Ηλία Παπαγεωργίου, τον κύριο Παντελή Θελερή, υπεύθυνοι μουσιολόγοι και τους συνεργάτες τους για την άψογη συνεργασία μας. Τον Διευθυντή της Τεχνικής Υπηρεσίας του Δήμου Φαρσάλου, κύριο Τάσο Λιαπή, ο οποίος συντώνει στις προσπάθειες ώστε να ολοκληρωθεί το έργο, την επιβλέπουσα του έργου αρχιτέκτονο μηχανικό του Δήμου, κυρία Ελένη Μήτα, και την ειδική συνεργάτη του Δημάρχου, πολιτικό μηχανικό, κυρία Ηλάκτα Θελούρα. Τον Αντιδήμαρχο Τεχνικών Έργων, κύριο Γούσα Δημήτριο, που επιμελήθηκε τη διαμόρφωση του εξωτερικού χώρου, και τους αντιδημάρχους, κυρίους Μπασαγιάννη Χρήστο και Κατζόγια Νίκο.
την κυρία Μπανιά Κωνσταντίνα, υπεύθυνη πληροφορικής του Δήμου, και τον κύριο Θέμη Παδιώτη για την υποστήριξη της σημερινής εκδήλωσης. Τέλος, ένα μεγάλο ευχαριστώ σε όλους τους υπαλλήλους του Δήμου Φαρσάλου που συνέδραμαν με μεγάλη χαρά και αγάπη ώστε να ολοκληρωθεί όλο αυτό το έργο και να δοθεί στους κατοίκους της πόλης μας. Σας ευχαριστώ θερμά. Και όπως καταλαβαίνετε, αυτό το έργο δεν έχει γίνει σε μία νύχτα. Χρειάστηκε να συνδράμουν πολύ και για πολλά χρόνια, για μια μακρά περίοδο, πολλές δημοτικές αρχές πίσω από τη δική μας δημοτική αρχή ήρθαν να χτίσουν και αυτοί με την δικιά τους συμβολή να φτάσουν σήμερα εδώ. Για όλο αυτό το ιστορικό, το πώς δηλαδή αποκτήθηκε εν τέλει ο πύργος Καραμίκου και πώς αναστηλώθηκε, θα μιλήσει ο πλέον κατάλληλος άνθρωπος, ο Διευθυντής Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου Φαρσάλου, ο κ. Στάσος Λιωτής. Κύριε Δήμαρχε, κύριε Βουλευτά, κύριε Περιφερειακή Σύμβουλη, κύριε Δημοτική Σύμβουλη, κύριε Δήμαρχε. Με μεγάλη συγκίνηση σας καλωσορίζουμε απόψε εδώ και είμαι πάρα πολύ χαρούμενος βλέποντας πέρα από τα πρόσωπα των διαχρονικά συντελεστάτων για την εκτέλεση του έργου να βλέπω Φαρσαλινούς, την πρώην ιδιοκτήτρια και τον κόσμο που αγκάλιασε το έργο αυτό και δείχνει με ποιον τρόπο θα αγκαλιάσουν οι Φαρσαλινοί πράγματα που φύγουν την τοπική τους ιστορία. Θα ήθελα λοιπόν να αναφερθώ στο ιστορικό του έργου και πώς φτάσαμε εδώ, τονίζοντας ότι τα έργα πολιτισμού είναι από τα πιο σύνθετα και δύσκολα έργα που μπορούν να υλοποιηθούν σε πλαίσιο αυτοδιοικητικό και εθνικό. Ας ξεκινήσουμε λοιπόν από την κήρυξη του μνημείου. Η πρώτη προσπάθεια για την κήρυξη του μνημείου έγινε από τη Δημοτική Αρχή του συγχωρημένου του Τάκη του Μπούτη, στην θητεία του οποίου ο συνάδελφος ο Στέφανος Τασόπουλος ήταν αυτός ο οποίος έκανε την αποτύπωση και τις διαδικασίες ούτως ώστε μέσω του Υπουργείου Πολιτισμού να κηρυχθεί το μνημείο ως διατηρηταίο το 1986. Μετά το 1986 και αφού ολοκληρώθηκαν οι διαδικασίες για το σχέδιο πόλεως, στη θητεία του συγχωρεμένου του Λέκτου Βαρακλιώτη, έγιναν προσπάθειες προκειμένου να ξεκινήσει η διαδικασία απόκτησης του πύργου. Φεύγοντας ο Λάκης, στη θητεία του κυρίου Γκουντόπουλου, συγκροτήθηκε διακομματική επιτροπή στο Βήμο, αποτελούμενη από τους τότε επικεφαλής, τον κύριο Δραμαλιά τον Αντώνη και την κυρία Ευθυμιάδου, οι οποίοι προτείνανε να διακομματικά να εξαγοραστεί ο πύργος από το Δήμο. Αυτή η προσπάθεια δεν κατέστη δυνατή απευθείας και σε διαπραγμάτευση με την ιδιοκτήτρια, δεν υπήρξε προσέγγιση οικονομική, με αποτέλεσμα ο Δήμος εν τέλει στη συνέχεια να αποκτήσει το περιουσιακό αυτό στοιχείο μέσα από διαδικασία εκπληστηριασμού. Ο εκπληστηριασμός και η εξαγορά του πύργου έγινε από την επόμενη Δημοτική Αρχή, στην οποία δήμαρχος ήταν η κυρία Ήφου, η οποία παρίστανται και στην εκδήλωση. Εν συνεχεία, η κυρία, στη φτιά της κυρίας Ήφου, έγινε η πρώτη αποτύπωση του πύργου του Καραμίχου, όπου έγινε η αρχιτεκτονική αποτύπωση και η δομητική προμελέτη. Η δομητική αποτύπωση έγινε από τον αρχιτέκτονα κύριο Σέμπρο και η δομοστατική από τον κύριο Χρονόπουλο. Στη φοιτεία του κυρίου Καραχάλη το 2012 ανατέθησαν οι μελέτες, η αρχιτεκτονική, η στατική, η εδαφοτεχνική και η ηλεκτρομηχανουργική μελέτη στους Ανδρούδη, Καγιάννη, Καγιάννη και Παλαιοχωρινό, με συνολικό κόστος 12.195 ευρώ στην ΤΦΠ. Οι μελέτες παρελήφθησαν το 2016 από το Δημοτικό Συμβούλιο και η τότε Δημοτική Αρχή υπέβαλε πρόταση υπαγωγής το 2016 για τη στερέωση και την αποκατάσταση του πύργου Καραμίχου στον άξιστο Υπουργείο Περιβάλλοντος και Υποδομών, στον άξονα 14 για τη διατήρηση και την προστασία του περιβάλλοντος. Η συνολική πρόταση του έργου και ο προϋπολογισμός του ήταν 360.000 ευρώ.
εξελίχθηκε η διαδικασία του διαγωνισμού, υπήρξε ο ανάδοχος με αρκετά υψηλό ποσοστό έκπτωση, ήταν της τάξης του 53% και η τελική δαπάνη στην οποία έφτασε το κόστος του έργου ήταν στα 135.000 ευρώ περίπου. Για την εκτέλεση του έργου το εκδόθησαν αποφάσεις το 2017 και από την Γενική Γραμματέα, την κυρία Φωτονιάτα. Το έργο χρηματοδοτήθηκε και υλοποιήθηκε με προγραμματική σύμβαση του Δήμου Φαρσάλου με το Υπουργείο Πολιτισμού και της Περιφέρειας Θεσσαλίας. Είναι εδώ και παρίστανται και η Διευθύντρια της Εφορίας Αρχαιοτήτων Εκμάτων του Υπουργείου Πολιτισμού, την οποία και καλωσορίζουμε απόψε, την κυρία Σδρόλια. Και με αυτόν τον τρόπο ολοκληρώθηκε η διαδικασία του έργου μετά το 2020. 20-12 του 2020 έγινε η οριστική παραλαβή, ολοκληρώθηκε το έργο, βεβαίωθηκε η παρέτηση του έργου και στις 25-1 του 2023 έγινε η οριστική παραλαβή του έργου. Συνέχεια του έργου αυτού και ο τρόπος με τον οποίο συνδέεται με τον αστικό τσιστό της πόλης και με την πολιτιστική διαδρομή η οποία θα συνδέσει το Αρχαιολογικό Μουσείο, τις πηγές του Απιδανού και την Ακρόπολη της Αρχαίας Φαρσάλου, θα είναι το έργο του πύργου Καραμίχου, αυτός ο τίτλος, το οποίο χρηματοδοτείται από το Υπουργείο Εσωτερικών μέσω του προγράμματος Τρίτσε και θα συνδέσει τον πύργο του Καραμίχου μαζί με το δρομάκι αυτό που κατεβαίνει από το στενό του Χρόνη μέχρι τη Β' Συντάγματος Υπηκού. Θα αναπλαστεί η Β' Συντάγματος Υπηκού και τα πεζοδρόμια της και θα συνδέσει την οδό Λαμίας μέχρι το ύψος και το τέλος της Β' Συντάγματος Υπηκού. Με αυτόν τον τρόπο γίνεται μια περιπατητική διαδρομή η οποία θα ξεκινάει από το Μουσείο της Αρχαιολογικής Συλλογής που τώρα τελειώνει και αυτό, θα πηγαίνει στον Απιδανό, θα ανεβαίνει στον πύργο του Καραμίχου και από τον πύργο του Καραμίχου θα ανεβαίνουν οι επισκέπτες στην Ακρόπολη της Αρχαίας Φαρσάλου. Εκείνο το οποίο θα ήθελα από τη μεριά μου να τονίσω όσον αφορά τη διαδικασία του έργου είναι από την περιοχή που σας έδωσα, από το 1986 που κηρύχθηκε το μνημείο μέχρι το 2023, αυτό το βάθος χρόνου της διαδρομής. Αυτή η διαδρομή είχε πολύ πόνο μέσα της και πολλές αγκυλώσεις για να μπορέσουμε να φτάσουμε εδώ και να σπάσουμε διαδικασίες οι οποίες ήταν πάρα πολύ δύσκολες. Φτάνει να σας πω μόνο ότι το έργο κινδύνευσε τη στιγμή που ήταν να ενταχθεί, διότι χρειαζόταν η πρόσθετη πράξη του Κεντρικού Αρχαιολογικού Συμβουλίου και απόφαση υπουργική, η οποία εκδόθηκε 2 μήνες μετά την υποβολή της πρότασης από το Δήμο Φαρσάλου με πάρα πολύ μεγάλες πιέσεις και πράγματα. Θέλω να ευχαριστήσω τον κόσμο που αγκαλιάζει το έργο και θέλω να ευχαριστήσω τους συντελεστές του έργου που ήταν η Εφορία Αρχαιοτήτων, Λάρισσας, ο ανάδοχος του έργου, ο οποίος έκανε αυτή την εξαιρετική δουλειά. Λοιπόν, θα ήθελα ο κόσμος να αγκαλιάσει τα 2 ανατολικά και δυτικά μπαλκόνια σε άλλες μέρες που θα είναι ανοιχτός και επισκέψιμος ο πύργος σε όλες τις εποχές του χρόνου για να δει την βιωματικά την σχέση που είχαν οι κάτοικοι μαζί με τον κάμπο. Είναι εντυπωσιακός ο τρόπος με τον οποίο δένει το κτίριο μαζί με το περιβάλλον και πιστεύω ότι θα αποτελέσει το Μουσείο Ψηφιακής Ιστορίας που ανακοινίζεται ένα πάρα πολύ σημαντικό έργο για την πόλη. Σας ευχαριστώ. Ολοκληρώνουμε, δεν θα σας κουράσουμε. Είναι πολύ σημαντικό όμως να δούμε και την μουσιολογική προσέγγιση του πύργου από τον υπεύθυνο μουσιολόγο, τον κύριο Ηλία Παπαγεωργίου. Καλησπέρα και από μένα. Είμαι ο Ηλίας Παπαγεωργίου, εκ μέρους της ομάδας που δουλέψαμε και το μουσιολογικό. Θα θέλαμε να ευχαριστήσουμε πρώτα τον κύριο Δήμαρχο, ο οποίος μας εμπιστεύτηκε για αυτό το έργο, και επίσης την κυρία Άννα Φλωρά για τη συνεργασία που είχαμε για να ολοκληρωθεί αυτό το έργο. Σήμερα γενιάζουμε τον πύργο Καραμίχου και βάζουμε το θεμέλιο λίθο για το μουσείο που θα είναι το ψηφιακό μουσείο για την ψηφιακή φωτογραφία και για την καταγραφή για τη συλλογή φωτογραφιών.
την ψηφιοποίηση και επίσης για τη φύλαξη αυτών των φωτογραφιών που πρέπει να ανοίξετε όλοι τα σιτάρια σας, τα δουλάπια σας, να τα παραδώσετε εδώ στον πύργο. Θα φυλαχτούν, θα συντηρηθούν από ειδικούς επιστήμονες και έτσι θα τα παραδοθούν σε επόμενες γενιές. Σας ευχαριστώ πολύ. Δεν έχω τίποτα άλλο να πω. Με καλύψε την προλέγγιση σας. Ευχαριστώ. Εκ μέρους του Δήμου Φασάνου θέλω να σας ευχαριστήσω για την παρουσία σας εδώ. Όσοι δεν έχετε μπει για να δείτε τον πύργο, θα σας παρακαλούσα να το κάνετε, αλλά σε μικρές ομάδες, λίγα άτομα, για να μην προκληθεί η συνοστισμός. Ευχαριστώ πολύ. Καλό βράδυ. Επίσης, σε λίγο θα έχουμε, υπάρχει μπουφές στην είσοδο και σε λίγο θα έχουμε και ζωντανή μουσική για να απολαύσουμε αυτή την πολύ όμορφη βραδιά. Thank you.
Thank you.
Πάμε
Thank you.
Αν συγχαρητήρια στο επόμενο παιδιά.